Έχω πάει στους λειψούς, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Ποιος ξέρει, ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω να πάω και στους λειψούς. Γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και γίνονται και πράγματα πρωτοποριακά. Όπως είναι αυτό που έκανε ο Δήμος της χώρας, ο Δήμος της περιοχής, ο Δήμος των Λειψών. Δηλαδή να εγκαταστήσουν στο νησί μηχάνημα που μετατρέπει το υφάλμινο νερό από το δίκτυο υδροδότησης του νησιού σε πόσιμο. Με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πλαστικά μπουκάλια πλέον, να τελειώσει η ιστορία πλαστικό μπουκάλι νεράκι στον Δήμο των Λειψών, στο νησί των Λειψών. Και να καλησπερίσουμε το Δήμαρχο των Λειψών, να του δώσουμε και συγχαρητήρια βέβαια για την πρωτοβουλία, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Τι κάνετε, κύριε Μάγκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ εμείς που είστε μαζί μας. Και πάνω απ' όλα θα έλεγα ευχαριστούμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Γιατί αυτό, εκτός του γεγονότος ότι δίνει πραγματική λύση σε πολλούς συνδημότες σας, συντοπίτες σας, από την άλλη πλευρά όμως δίνει και ένα παράδειγμα ότι μπορούμε να είμαστε, μπορούμε να φροντίσουμε το περιβάλλον, μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχει βούληση. Να σας πω ότι η Λειψή είναι ένα νησί το οποίο πρωτοπορεί σε πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι είμαστε πρώτοι στην ανακύκλωση. Mm-hmm. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωση ανακάτοικο ανάμεσα σε όλους τους εξυπηρετούμενους δήμους από την ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση. Επίσης, την καθαρότητα ανακυκλώσιμων υλικών. Τώρα ερχόμαστε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την περιβαλλοντική μας ευαισθησία, δημιουργώντας συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Να σας πω μόνο ότι στους 3 μήνες λειτουργίας της μονάδας έχουμε διαθέσει 75 κυβικά πόσιμο νερό, που σημαίνει 50.000 μπουκάλια του 1,5 λίτρου. Ξέρετε λοιπόν τεράστιο. Είναι μια τεράστια πρώτα απ' όλα οικονομική ανάσα, γιατί εδώ είναι διπλάσιο το κόστος ενός εμφιαλωμένου, κοστίζει γύρω στα 60 βέβαια, λεπτά. Βέβαια. Έτσι, τα 50.000 μπουκάλια είναι γύρω στις 30.000 ευρώ, είναι σαν να δώσαμε ένα επίδομα στους 800 κατοίκους 30.000 ευρώ. Με πολύ λιγότερο κόστος βεβαίως, με το 1/10 του κόστους από ό,τι θα κόστιζε το εμφιαλωμένο. Mm. Επίσης είδατε τις τελευταίες μέρες να γίνεται πάρα πολύ λόγος για τα σωματίδια, τα πλαστικά σωματίδια που έχουν μέσα τα εμφιαλωμένα νερά, την αλληλεπίδραση των διαφόρων ουσιών με τα οποία κατασκευάζονται τα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία κατά περίπτωση γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα ανάλογα με τις συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης των εμφιαλωμένων νερών, και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει μπαλίκες φορτωμένες με πλαστικά νερά πάνω σε λιμάνια. Έτσι. Ή αποθήκες εξωτερικές χωρίς στέγαση. Υπάρχουν διάφορες χημικές ουσίες όπως είναι η βισφενόλη και άλλα, τα οποία έχουν βλαβερές επιδράσεις αποδεδειγμένα στην υγεία των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν, ένα μικρό νησί το οποίο έχει πραγματικά σχέδιο για όλα αυτά, προχώρησε στην προμήθεια αυτού εδώ του μηχανήματος, της μονάδας επεξεργασίας νερού, με τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειάς μας, η οποία το χρηματοδότησε. Διότι εδώ και 2 χρόνια, ενώ υπήρχε μια πηγή η οποία έδινε νερό στον κόσμο, τελικά σε μια μέτρηση που κάναμε, στείλαμε το νερό στην Αθήνα για επεξεργασία, μας είπαν ότι είναι ακατάλληλο. Και έτσι όλος ο κόσμος στράφηκε στο διαλωμένο, μη έχοντας άλλη επιλογή. Κύριε Μάγκο, αυτό τώρα καλύπτει πόσο πληθυσμό έχουν οι Λειψοί? Οι Λειψοί έχουν 800 κατοίκους, μαζί με τους επισκέπτες και άλλες 2.000 υπερησίως τουρίστες, είτε με τα σκάφη είτε μόνιμα παραφερίζοντες. Είμαστε γύρω στις 2.800, αλλά η μονάδα αυτή παράγει 12 κυβικά την ημέρα. Ήταν υπέραρκη. Καλύπτει δηλαδή πόσους? Μπορεί να καλύψει μέχρι και 6.000. Η ερώτησή μου η άλλη είναι πόσο στήχησε αυτή η μονάδα και αν είχατε χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δούμε για ποιους λόγους δεν προχωράει αυτό και σε άλλους δήμους μεγαλύτερους. Να σας πω, δεν είναι πάρα πολύ ακριβό βέβαια για τους Λειψούς ενδεχομένως να είναι, και γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια της περιφέρειας του Αιγαίου, η οποία το χρηματοδότησε. Mm. Όχι, δεν έδωσε χρήματα η περιφέρεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το λόγο.
Δεν χρειάστηκε. Άλλωστε, τα ποσά αυτά μπορεί να τα καλύψει η περιφέρεια. Τώρα, τα άλλα νησιά, να σας πω ότι υπάρχουν και στη Λέρο, υπάρχουν και στην Πάτμα και στην Κάλυμνο. Είναι απαγορευτικό δηλαδή, δεν είναι απαγορευτικό το κόστος για να το πάρει και ένα νησί μεγαλύτερο που χρειάζεται να έχει, να έχει νερό. Κοιτάξτε, όταν πρόκειται για αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό, ναι, κανένα κόστος δεν πρέπει να είναι απαγορευτικό. Σωστό είναι αυτό. Είναι υποχρέωση, αλλά... υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε και της όποιας Δημοτικής Αρχής, να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον για πόσιμο νερό. Και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν καν μονάδα αφαλάτωσης. Υπάρχουν νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, εάν οι λειψοί μπορούν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο είναι και απολύτα οικολογικό, βοηθά το περιβάλλον, ανακουφίζει τους δημότες, για ποιο λόγο δεν προχωράει και σε μεγαλύτερα νησιά? Φαντάζομαι ότι το κόστος θα υπάρχει, αλλά με ένα σωστό σχεδιασμό και μια σωστή πρόταση και για χρηματοδότηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε ίσως να καλυφθεί. Δεν είμαι ειδήμων. Απλά έχοντας γνώση μάλλον για το τι συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι θέλοντας και εμείς, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, διότι είναι μονόδρομος, έτσι. Μονόδρομος, ξέρετε πολύ καλά ότι η λειψιδρία χτυπάει όλη την Ευρώπη. Από συγκυρία φέτος εμείς είχαμε καλοκαιρινές βροχές, μπορεί του χρόνου να έχουμε πολύ πιο έντονο πρόβλημα. Είναι υποχρέωση να γίνει σχεδιασμός και να προλάβουμε καταστάσεις. Να σας πω τώρα εδώ ότι σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής και με τον μόλις προχθές αναβαθμισμένο αναπληρωτή υπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, τοποθετούμε και μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης 600 κυβικών την ημέρα. Είναι στο διοικητικό εφετείο μια προσφυγή μιας εταιρείας και από εκεί πέρα θα έχουμε υδατική αυτονομία 100% χωρίς να χρειάζεται να έρθουν οι υδροφόρες. Και τότε το σχέδιό μας είναι να φέρουμε το πόσιμο νερό σε κάθε βρύση στο σπίτι για να μην χρειάζεται να γίνεται ούτε καν η μεταφορά με μπετονάκια από αυτό το συγκεκριμένο σπίτι. Πλήρης και αυτόνομη υδροδότηση από το Δήμο, ε? Ακριβώς. Με παραγωγή νερού από τη θάλασσα, έτσι. Παραγωγή. Μονάδα η οποία μελλοντικά θέλουμε να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι αυτό θα είναι ακόμα πιο βιώσιμο και ακόμα πολύ πιο καθαρό για το περιβάλλον. Μάλιστα. Κάτι άλλο που να έχετε νεοτερισμό στα σκαριά, γιατί μας συντηρήσατε τώρα, Δήμαρχε. Περιμένουμε το επόμενο βήμα. Πέραν αυτού που είπατε, να έρθει στις βρύσες του σπιτιού. Νομίζω ότι το νερό, όπως είπα, είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κρύψω ότι έχουμε ζηλέψει με την πύλο, έτσι, με το ότι θα είναι το πρώτο πράσινο νησί. Όμως μας έχουν διαβεβαιώσει ότι εκεί γίνεται πιλωτικά και ότι θα είναι στις άμεσες ενέργειες και του Υπουργείου και των υπευθύνων να γίνουν και οι λειψοί. Θα το επιδιώξουμε και να σας πω ότι πάμε να φτιάξουμε και ένα καταφύγιο θαλάσσιας ζωής που θα είναι πρότυπο στη Μεσόγειο για την επανένταξη θαλασσίων ειδών. Λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση βέβαια εδώ ο φροντιστής μου. Ο Στράτο, θέλεις να ρωτήσεις? Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το κόστος για τους δημότες. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα πληρώνουμε ΕΙΔΑΠ, ας πούμε. Εκεί τι κόστος έχει, ας πούμε, υπάρχει λογαριασμός για τους δημότες? Κοιτάξτε, υπάρχει κερματοδέχτης και με ένα ευρώ παίρνεις 20 λίτρα. Το έχουμε βάλει έτσι για να υπάρχει... να υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα ίσα ίσα για να αγοράζουμε τα φίλτρα και όλα τα... Τώρα ένα ευρώ 20 λίτρα, Δήμαρχε, είναι η τιμή, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και εδώ στους δήμους που έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι με το νερό δίνουν ένα 20 για να πάρουν ένα λίτρο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω ότι αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα παράγει αρίστης ποιότητας νερό, διότι τα βακτήρια τα σκοτώνει με υπέρυθρη.